Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιμετωπεί με το ακριβότερο πασχαλινό τραπέζι των τελευταίων χρόνων βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς οι τιμές που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά βρίσκονται στα ύψη. Οι αυξήσεις λόγω των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες ήδη είναι εμφανείς σε μια σειρά από βασικά προϊόντα. Μάλιστα, το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα είναι ακριβότερο κατά 35% σε σχέση με το Πάσχα του 2021. Με την ακρίβεια που υπάρχει, ούτε Πάσχα θα δούμε τίποτα. Τι να κάνουμε, ακριβά τα πάντα. Ακριβότερο θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι, καθώς το κύμα ακρίβειας που σαρώνει την ελληνική οικονομία εξακολουθεί να δείχνει το πιο σκληρό του πρόσωπο. Οι καταναλωτές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την ξέφρενη πορεία των τιμών, καθώς οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί έχουν γονατίσει. Τουλάχιστον οι φτωχοί θα τα μπορούσαν να πάρουν τίποτα, δεν είναι. Η ΔΕΗ έχει πάρει επάνω. Όλα τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ έχουν πάρει επάνω από 50%. Εντάξει. Δηλαδή ένας άνθρωπος των 600 ευρώ θα πάρει τα χρήματα μόνο και μόνο να πληρώσει ΔΕΗ, νερό, ΟΤΕ. Αντάλαβες, δεν θα φτάσει να ψωνίσει και το Πάσχα. Με τις τιμές των βασικών αγαθών να έχουν πάρει την ανηφόρα, το φετινό πασχαλινό τραπέζι θα είναι απλησίαστο, αφού κρέας, γλυκά και αρτοσκευάσματα πολλούνται σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με πέρσι. Τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά έως πολύ από πέρσι. Η ακρίβεια είναι όχι μόνο στο τραπέζι, το πασχαλινό, σε γενικότερα έξοδα ενός νοικοκυριού. Δυστυχώς τα πράγματα δεν νομίζω ότι είναι τόσο αισιόδοξα όσο θα έπρεπε να φαίνονται. Μάλιστα, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Καταναλωτών, το πασχαλινό τραπέζι φέτος θα κοστίσει 296,65 ευρώ, δηλαδή ακριβότερο κατά 35% σε σχέση με το Πάσχα του 2021. Ξεκίνησε πολύ, πολύ κακά το 2022. Φυσικά προεόρτια ήταν και ο COVID-19. Ναι. Σε συνδυασμό με την πολεμική σύραξη στη Ρωσία και στην Ουκρανία, έδωσε, όπως καταλαβαίνετε, τη δυνατότητα σε όλα τα μεγάλα τραστ των προμηθειών να ξεκινήσουν την εσχορκέδια. Αυτό είναι γνωστό, γίνεται κατά καιρούς. Πάντοτε οι τιμές είναι προς τα πάνω, ποτέ προς τα κάτω. Το είδαμε ακόμα και το 2000 όταν άλλαξε το νόμισμα από δραγμές και πήγαμε σε ευρώ. Οι τιμές ήταν προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω. Και ενώ η αντιστροφή μέτρηση για τις ημέρες του Πάσχα έχει ξεκινήσει, τα μέσα ελληνικά νοικοκυριά θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, ώστε να αγοράσουν όλα όσα πρέπει να κοσμούν το γιορτινό τραπέζι. Θα φτάσουμε σε σημείο να τρώμε ψωμί με ψωμί και να νομίζουμε ότι τρώμε ψωμί με τυρί. Πρέπει να ξυπνήσει ο Έλληνας. Μας κοροϊδεύουν. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλό Πάσχα, αλλά δυστυχώς, δε κοπελιά. Διάσημα οικονομικά. Δηλαδή δεν βγαίνουμε με τίποτα, ρε παιδιά. Το να πας στην αγορά και βλέπεις ντομάτα 3,5 ευρώ, πού να την πάρεις. Οι ανατιμήσεις δεν λένε να κοπάσουν την ώρα που ο πληθωρισμός τον Μάρτιο σκαρφάλωσε στα υψηλότερα επίπεδα σε διάστημα 27 ετών, φτάνοντας το 8,9% από 7,2% τον Φεβρουάριο. Σίγουρα η καθημερινότητα του πολίτη έχει δυσκολέψει πάρα πολύ, γιατί η ακρίβεια επηρεάζει τις τσέπες ολωνών. Ευελπιστώ ότι ο Έλληνας από τη φύση θα κοιτάξει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αλλά σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ πιεσμένα για αυτό το Πάσχα. Πολύς λόγος όμως γίνεται και για την τιμή του Οβελία και εκεί παρατηρούμε αυξήσεις με πολλά νοικοκυριά να δυσκολεύονται να προμηθευτούν το παραδοσιακό φαγητό του πασχαλινού τραπεζιού. Πάμε να δούμε ποια είναι η εικόνα. Αλμυρό θα είναι φέτος το πασχαλινό τραπέζι για τα ελληνικά νοικοκυριά. Η μέση τιμή του Οβελία αυτή τη στιγμή ξεπερνά κατά μέσο όρο τα 12 ευρώ, ενώ τη μεγάλη εβδομάδα που παραδοσιακά παρουσιάζει μικρή αύξηση αναμένεται να εκτιναχθεί, αν όχι και να ξεπεράσει τα 15 ευρώ στα συνοικιακά κρεοπολία. Οι λόγοι σίγουρα έχει ανέβει η ενέργεια, έχουν ανέβει τα μεταφορικά, έχουν ανέβει οι ζωοτροφές και όλα αυτά συντελούν στην αύξηση του προϊόντος. Υπάρχει και έλλειψη, φύγανε και πολλά αρνιά και κατσίκα για το εξωτερικό γιατί είναι το νωρίτερα των καθολικών. Εισαγωγές δεν γίνανε γιατί και στο εξωτερικό ήταν πολύ ακριβά τα αρνιά. Οπότε όλα αυτά συντελέσανε στο να είναι λίγο ακριβότερα
τα κρέατα. Η εξέλιξη αυτή μαζί με τη γενικότερη ακρίβεια κάνει το φετινό Πάσχα το ακριβότερο της τελευταίας δεκαετίας. Σίγουρα εγώ πιστεύω θα ανέβει και λίγο πάνω από το 12, δεν θα φτάσει στα 16 βέβαια. Στις μεγάλες τις πόλεις όμως που είναι και περισσότερα τα μεταφορικά και αυτό σίγουρα θα ανέβει και μπορεί να περάσει τα 15 ευρώ. Ο κόσμος είναι λίγο πιο περιορισμένος, μπορεί να μην πάρει ένα αργή 12 κιλά, να πάρει 10 κιλά. Αλλά αυτό που λείπει από την ελληνική οικογένεια δεν είναι τα 10, τα 12, τα 13 ευρώ η τιμή του αρνιού. Είναι η ΔΕΗ, είναι το πετρέλαιο, είναι όλα αυτά που έχουν ανέβει. Και αυτά είναι που είναι καθημερινά και μας κάνουν και κοιτάμε το αρνί και δεν κοιτάμε την ενέργεια και αυτά όλα που μας έχουν φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Την ίδια στιγμή, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρεοπολών με επιστολή της προς τα συναρμόδια Υπουργεία ζητά να μπει πλαφόν στη μέγιστη τιμή εμπορίας, διακίνησης και λιανικής πώλησης στα κρέατα που θα διακινηθούν τις ημέρες του Πάσχα. Όπως τονίζουν οι κρεοπόλες, οι ανατιμήσεις έχουν καταστήσει δυσλειτουργική την αγορά και την οικονομία προβληματική με ανεπιθύμητες προεκτάσεις. Όλα αυτά συμπαρασύρουν σίγουρα το ένα το άλλο, γιατί και οι σκοταριές θα είναι ακριβότερες και οι αντεργές είναι ακριβότερες και τα υπόλοιπα τα κρέατα έχουν ανέβει. Οπότε το ένα παρασύρει το άλλο και όλα είναι λίγο πιο ακριβά. Τώρα κόκκινο χτυπάει η αγωνία των καταναλωτών στην Ελλάδα, οι οποίοι βρίσκονται σε περιδίνηση, αφού πλέον δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε καν στις βασικές τους ανάγκες. Αποτέλεσμα, να στροβιλίζονται στον φαύλο κύκλο της αβεβαιότητας και του προβληματισμού για την επόμενη ημέρα. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα συμβαίνουν με την ενεργειακή κρίση, με τις τιμές του ρεύματος να βρίσκονται εκτός τροχιάς κανονικότητας και τη συνέχεια να είναι κυριολεκτικά τρομακτική. Το ρεύμα θα διατίθεται με δελτίο. Η εκτίμηση αυτή του Προέδρου της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έρχεται να ταράξει ακόμη περισσότερο την ήδη ανήσυχη ελληνική κοινωνία, η οποία πληρώνει ακριβά την ενεργειακή κρίση, με τα σοβαρότερα προβλήματα να βρίσκονται πρώτων πυλών. Η κυβέρνηση είπε ότι ένα σενάριο που εξετάζει είναι να έχουμε διακοπές, να έχουμε περικοπές στις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Εγώ σε αυτό προσθέτω ότι θα έχουμε και εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος, προφανώς με ενημέρωση στους καταναλωτές, ανά μισή ώρα, ανά μία ώρα, ανάλογα την περιοχή. Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, θα φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ρεύμα με δελτίο, αλλά και προγραμματισμένες πολύ συχνές διακοπές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γιώργου Αδαμίδη, ο οποίος ανέλησε και το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Μέχρι τον Νοέμβριο του 20, η ανώτατη τιμή που μπορούσε, επειδή ήταν η αγορά στην Ελλάδα δεν ήταν ενσωματωμένη με το χρηματιστήριο, στα 150 ευρώ ήταν το πλαφόν, ανώτατη τιμή. Από τον Νοέμβριο του 20 και μετά, η τιμή αυτή μπορεί να φτάσει δυνητικά και στις 4.500 ευρώ. Όλα λοιπόν σχετίζονται με τους 4 βασικούς παίκτες στην αγορά. Τη ΔΕΗ, τα ελληνικά πετρέλαια, την Πρωτέρια και την Ήρων Θερμοελεκτρική, που χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο αυξάνουν τις τιμές, ακόμη και εντός της ημέρας, δίνοντας μέχρι και 48 διαφορετικές τιμές κάθε μισή ώρα. Όπως παίζει ένας παίκτης στο χρηματιστήριο, έτσι λειτουργούν για τις τιμές της ενέργειας. Αφού ανέλησε τις διαφορές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, ο κύριος Αδαμίδης στάθηκε και στις περίφημες επιδοτήσεις που, όπως είπε, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια έμεση επιδότηση στους παίκτες της αγοράς. Θα μπορούσε να εφαρμόζεται το 20% στο χρηματιστήριο και το υπόλοιπο να είναι με σταθερά και διμερή συμβόλαια, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες στην Ευρώπη, σχεδόν όλες. Μόνο εμείς είμαστε στο 100%. Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σχολίασε και το ενδεχόμενο παράτασης λειτουργίας της μονάδας στη Μεγαλόπολη. Χάρη να είναι αληθινό, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η αξιοπιστία του Πρωθυπουργού για τα θέματα της ενέργειας δεν είναι και η καλύτερη, μιας και πολύ εύκολα αλλάζει ενεργειακή πολιτική. Με δυσκολία θα καταφέρουν φέτος το Πάσχα οι νονοί να ανταποκριθούν στο να δώσουν δώρα στα βαφτιστήρια τους. Ήδη υπάρχει σημαντική μεταστροφή σε πιο οικονομικές επιλογές λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά. Τι κι αν βρισκόμαστε μόλις λίγες ημέρες μακριά από το Πάσχα, η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα είναι εξαιρετικά χαμηλή. Τώρα ξεκινάει δηλαδή να ξεκινάει η αγορά. Τις προηγούμενες εβδομάδες ο κόσμος ήταν πάρα πολύ φοβισμένος, ειδικά και με την ακρίβεια στην ΔΕΗ, πόσο μάλλον και με τον πόλεμο που ξεκίνησε στην Ουκρανία. Ήταν πάρα πολύ φοβισμένος και ενώ ήθελε
και φαινόταν ότι ήθελε να ψωνίσει, ήταν πολύ συγκρατημένος προς το τι θα πάρει. Οι καταναλωτές, το φόντο και της ακρίβειας κρατούν μικρό καλάθι και περιορίζουν τα ψώνια τους στα μόλις απαραίτητα. Σίγουρα έχουν μειώσει, εκεί που θα ήταν πολύ πιο άνετοι στο να πάρουν και ένα δώρο παραπάνω, τώρα είναι πολύ πιο συγκρατημένοι για τους λόγους που σας είπα πριν. Η ΔΕΗ σίγουρα και η βενζίνη, μην κοροϊδευόμαστε, έχουν μειώσει κατά πολύ τις αγορές τους. Άνθρωποι της αγοράς τονίζουν πως τις επόμενες ημέρες η κίνηση αναμένεται να πάρει μια κάποια ανάσα, και αυτό γιατί κυρίως οι νονοί θα βγουν για τα δώρα για τα βαφτιστήρια τους. Όλα τα μαγαζιά έχουν φτιάξει τις γκάμες τους ώστε να μπορεί να βρει κάποιος από πολύ οικονομικά και για τα πιο μεγάλα πορτοφόλια. Πάντως τα βαφτιστήρια θα το πάνε το δώρο, αυτό βλέπετε. Θα το πάρουν σίγουρα και ελπιστώ ότι από την επόμενη εβδομάδα να δυναμώσει κι άλλο. Στα όρια τους βρίσκονται οι στάφιδο παραγωγοί της Ηλίας, αφού βλέπουν τις γιορτές να έρχονται και οι ίδιοι να μην έχουν στην τσέπη τους ούτε ευρώ. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παρά τις αλλεπάλληλες υποσχέσεις των τελευταίων 6 μηνών μέχρι σήμερα, δεν έχει καλύψει τη διαφορά από την χαμηλή τιμή πώλησης. Για το λόγο αυτό, στάφιδο καλλιεργητές και αγροτικοί σύλλογοι θα πραγματοποιήσουν κινητοποίηση με τα τρακτέρ τους την Μεγάλη Τρίτη στον κόμβο του Αγίου Γεωργίου. Στους δρόμους θα βρεθούν τη Μεγάλη Τρίτη στα φιδοπαραγωγή της Ηλίας, διαμαρτυρώμε για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λυθεί το θέμα με την ενίσχυση επί της τιμής, την οποία έχει εδώ και μήνες υποσχεθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποφασίσαμε την Τρίτη να κάνουμε μία κινητοποίηση που δεν θα έχει προηγούμενο, γιατί δεν έχουμε περιθώριο πλέον. Ή αγωνιζόμαστε και κερδίζουμε ή τα παρατάμε. Θα πάμε με τρακτέρ στον κόμβο Αγίου Γεωργίου, θα συναντηθούμε εκεί, είτε θα το οργανώσουμε ωραία, δυναμικά, αξιοπρεπώς. Η κατάσταση με τη σταφίδα έχει φτάσει στο απροχώρητο, αφού μετά το φως στον ορίζοντα που διαφάνηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, η αλλαγή του Υπουργού άλλαξε τα δεδομένα και πλέον οι αγρότες βρίσκονται και πάλι στο μηδέν. Οι ίδιοι κατά την περσινή περίοδο πλήρωσαν το κόστος καλλιέργειας με ένα 40 ευρώ το κιλό και κατά μέσο όρο πούλησαν τη σταφίδα με 70 λεπτά. Η Παναγιάλιος έχει δώσει 70 λεπτά και ό,τι προκύψει. Μέχρι το χειμώνα το κόστος στους σταφιδοπαραγωγούς ήταν 1,40 το κιλό και πέρσι πληρωθήκαμε με 1,55 με 1,60. Φέτος το κόστος ήταν υπολόγιστο, γιατί έχουν φτάσει και όλα 100% επάνω. Οι σταφιδοκαλλιεργητές της Ηλίας, με την συμπαράσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, αποφάσισαν να εντείνουν τις αντιδράσεις τους. Όπως οι ίδιοι τονίζουν, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα τη φετινή σεζόν, αφού το κόστος καλλιέργειας έχει σχεδόν διπλασιαστεί, την ώρα που οι ίδιοι περιμένουν ακόμα τα χρήματα που τους έταξε η πολιτεία ως ενίσχυση. Οι αγρότες ήλπιζαν, οι σταφιδοκαλλιεργητές, ότι θα πάρουν κάτι από την κυβέρνηση, θα αναπληρωθεί το εισόδημά τους, και έτσι πήραν τη σταφίδα χωρίς να πληρώσουν κάτι, γιατί έπρεπε να παραδώσουν σταφίδα για να πάρουν τη συνδεδεμένη ενίσχυση, αλλά και για να ζήσουν τις οικογένειές τους, να πληρώσουν τις υποχρεώσεις. Παρά την έναρξη της καλλιεργητικής περίοδου, συνεχίζονται τα σοβαρά προβλήματα με την άρδρευση και τα κομμένα ρεύματα στους ΤΟΕΒ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να τυναχθεί στον αέρα η φετινή σεζόν. Οι εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ ζητούν παρέμβαση της πολιτείας προκειμένου να βρεθεί άμεσα μια συμβαστική λύση με τη ΔΕΗ και να ξεκινήσουν και πάλι τη λειτουργία τους στα αντλιοστάσια. Στον αέρα βρίσκεται η καλλιεργητική χρονιά για την Ηλία, αφού το θέμα με τις οφειλές στην ΔΕΗ από τους ΤΟΕΒ δεν έχει ακόμα διευθετηθεί και ήδη σε τρεις τοπικούς οργανισμούς εγγύων βελτιώσεων έχει κοπεί το ρεύμα, με αποτέλεσμα τα αντλιοστάσια να είναι εκτός λειτουργίας. Ό,τι άλλο και να υπάρχει είναι εκτός τοπικού και χρόνου, γιατί η καλλιεργητική περίοδος, εάν δεν ανοίξουν τα νερά το πολύ σε 10 μέρες, δεν θα πάει να καλλιεργήσει όλο το Μάη, ούτε καλαμπόκι, ούτε φιστίκι, τα τριφύλια ξεραθήκανε. Εγώ συγκεκριμένα έχω σπείρει 70 στρέμματα τριφύλια. Και είναι ξερά, δεν έχουν φυτρώσει γιατί δεν έχουμε νερό. Ακόμα όμως και στους ΤΟΕΒ που σήμερα έχουν ρεύμα, κανείς δεν ξέρει τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, αφού η ΔΕΗ δεν έχει συμφωνήσει με την πρόταση των 120 δόσεων και επιμένει στις 12 δόσεις. Σε αυτές τις απαιτήσεις, τοπικοί οργανισμοί είναι αδύνατο να ανταποκριθούν. Όσο αφορά το δικό μου το ΤΟΕΒ, δεν είναι κομμένη η ΔΕΗ, αλλά δεν ξέρω αύριο το πρωί η ΔΕΗ τι θα κάνει, πόσο εκβιασμό θα κάνει. Κοιτάμε να ενημερώνουμε το λογαριασμό με αυτά τα λίγα που έχουμε, γιατί ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται, γιατί είναι δύσκολες στιγμές, για να μην μας έχει κόψει το ρεύμα. Υπάρχει ρεύμα στα αντλιοστάσια. Μια ζημιά που έχει συμβεί στο αντλιοστάσιο του Στρεφείου, στο Β2, κοιτάμε με πολλές δυσκολίες να την αντικαταστήσουμε. Αυτό που ζητούν είναι την άμεση παρέμβαση του κράτους, αφού είναι αδύνατο να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει μόνο με τις δικές τους δυνάμεις.
Στο μεταξύ, το ραντεβού που έχει κλειστεί για την Αθήνα με την συναρμόδια Υπουργεία, αν και το αίτημα έχει γίνει αποδεκτό, μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί. Εκτός από τον κύριο Γιαννόπλο και τον κύριο Βασιλόπλο, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη, που κάνει υπερβολικές καλές προσπάθειες, φιλότιμες προσπάθειες, κανένας άλλος δεν έχει ενδιαφερθεί. Και προχθές στη συνάντηση που είχαμε, έδειξε ενδιαφέρον ο κύριος Σκυλακάκης με τον Γενικό Γραμματέα του κυρίου Γιωργαντά και μας υποσχέθηκαν ότι εντός της εβδομάδας που πέρασε η εβδομάδα θα είχαμε ραντεβού για το θέμα των φλέγων της ΔΕΗ που καίει όλο τον κόσμο. Δεν έγινε όμως. Δεν έχει γίνει ούτε ραντεβού ούτε τίποτα. Στα 710 ευρώ αναμένεται να φτάσει ο κατώτατος μισθός από τις αρχές Μαΐου, αφού η απόφαση της κυβέρνησης για νέα αύξηση της τάξης του 6 με 7% φαίνεται να είναι λυμένη. Αυτή θα είναι η δεύτερη αύξηση μέσα στο 2022, ενώ φαίνεται να είναι πλέον στα όρια του πληθωρισμού. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά του ζητούν πιο γενναίες αποφάσεις από την κυβέρνηση, αφού η ακρίβεια και το κόστος ενέργειας έχει εκμηδενίσει τα εισοδήματά τους. Ακόμα και το 6 με 7% ενδέχεται να φτάσει η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία έρχεται μέσα στο Μάιο. Η κυβέρνηση φαίνεται αποφασισμένη να προωθήσει μια υψηλή αύξηση που θα οδηγήσει στο νέο κατώτατο μισθό περίπου στα 710 ευρώ. Αυτή θα είναι η δεύτερη αύξηση μέσα σε λίγους μήνες, μετά το 2% που ήταν οι εργαζόμενοι στους μισθούς τους στις αρχές Ιανουαρίου. Νομίζω ότι δεν υπάρχει εργαζόμενος στη χώρα μας που μπορεί να είναι ικανοποιημένος από μια αύξηση που στην ουσία είναι κάποια ψίχουλα που θα δώσει η κυβέρνηση, την ώρα που η ακρίβεια σε βασικά είδη και υπηρεσίες εξανεμίζει το ήδη υπάρχον εισόδημα των εργαζομένων. Το ύψος αύξησης των μισθών αναμένεται να ξεπερνά τον πληθωρισμό, προκειμένου σε συνδυασμό με τα μέτρα στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων να αποτελέσουν το βασικό σκέλος των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των συνεχών ανατιμήσεων στην αγορά. Σύμφωνα με το κυβερνητικό σενάριο, η αύξηση το 2022 αθρηστικά θα κινείται κοντά ή και θα ξεπερνά το 8,3%. Οι αυξήσεις δεν έπρεπε να είχαν σταματήσει να δίνονται από τα χρόνια των μνημονίων. Μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν σοβαρές μειώσεις που εξαθλίωσαν πραγματικά τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Τώρα όλα αυτά τα ψίχουλα που δίνονται όλα αυτά τα τελευταία χρόνια νομίζω είναι και πολύ λίγα και ήρθαν και πάρα πολύ αργά. Η φτωχοποίηση του κόσμου, νομίζω που βλέπετε και εσείς καθημερινά στους δρόμους, είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορεί να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση με κάποια ψίχουλα που θα δώσει η κυβέρνηση. Στο μεταξύ, άβυσος 10 ποσοστιαίων μονάδων εξακολουθεί να χωρίζει τις απόψεις εργοδοτών και εργαζομένων για το ύψος του νέου κατώτατου μισθού. Στις αυξήσεις 3% ή 4% φαίνεται να επιμένουν οι εργοδοτικές οργανώσεις, ενώ οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων διατυπώνουν επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις του εργατικού κόστου στην βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Την ίδια ώρα, η ΓΕΣΕ επιμένει στην επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ από τα 663 ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 13%. Η σημασία για μας για το εργατικό κίνημα δεν είναι το πόσο θα είναι ο μισθός, αλλά το επίπεδο ζωής που θα έχουν οι εργαζόμενοι. Και αυτό δεν μπορεί να το διασφαλίσει καμία κυβέρνηση. Μόνο ο ίδιος ο εργαζόμενος λαός μέσα από τους αγώνες του και την πάλη του μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα. Καθημερινά έχουμε καταγγελίες ότι δεν ισχύουν ούτε αυτές οι κατώτατες συμβάσεις που είναι θεσπισμένες από τον νόμο. Αισθητές αυξήσεις τιμών των οικοδομικών υλικών καταγράφονται τους τελευταίους μήνες που επηρεάζουν καθοριστικά το κόστος της οικοδομής σε μια περίοδο που η κατασκευαστική δραστηριότητα βρισκόταν σε ανωδική πορεία. Από εκπροσώπους της αγοράς εκφράζονται φόβοι ότι αν συνεχιστεί το κύμα των αυξήσεων, ίσως υπάρχει μια τρυποποίηση στους ρυθμούς ανόδου της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, τουλάχιστον μέχρι να εξασθενήσουν οι πιέσεις στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Φωτιά στο κόστος κατασκευής των οικοδομών βάζουν οι ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά, οι οποίες μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά 9% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δικτών του έτους 2021 με εκείνο του 2022. Είναι ραγδαίες οι ανατιμήσεις. Να σας πω ότι ορισμένα προϊόντα έχουν υπερβεί πλέον το 100% της τιμής που είχαν πέρσι τέτοιο καιρό. Στο κομμάτι της δουλειάς της δικής μας που αφορά την κατασκευή και την αναβάθμιση υφιστάμενων κατασκευών. Με τις τιμές στα οικοδομικά υλικά να έχουν έως και διπλασιαστεί, η αγορά μοιάζει να ανθίσταται παρά τις μεγάλες αυτές πιέσεις. Υπάρχει μια αντίσταση, αλλά υπάρχει και μια κόπωση ταυτόχρονα και πιστεύω ότι φτάνουμε σε ένα σημείο καμπής, που αν δεν γίνει κάτι
θα έχουμε άσχημα αποτελέσματα. Έντονος ο φόβος της αποθάρρυνσης νέων οικοδομικών δραστηριοτήτων, με τις ανατιμήσεις να αποτυπώνονται και στις τελικές τιμές των διαμερισμάτων, οι οποίες αυξήθηκαν πέρσι κατά 7,1% για το σύνολο της χώρας. Ενώ η δουλειά είχε πάρει μια τροπή προς καλύτερα, έτσι υπάρχει μια διάθεση από τον κόσμο, υπάρχει διάθεση για νοικοδόμηση, για ανακατασκευή των υφιστάμενων κατασκευών κλπ. Φοβάμαι ότι θα αρχίσει πλέον η ροπή αυτή να είναι προς τα κάτω, γιατί δεν αντέχει ο κόσμος. Συναλλάσσομαι με κατασκευαστές πολλούς που κατασκευάζουν καινούργια κτίρια προς πώληση. Έχουν ήδη πωλήσει τα κτίρια, τα οποία τώρα καλούνται να τα αποπερατώσουν με τιμές πολύ υψηλότερες. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπαίνουν μέσα οι άνθρωποι. Στον πύργο βρέθηκε σήμερα αντιπροσωπεία των οικολόγων πράσινων. Είχαν συνάντηση με τον δήμαρχο της πόλης, ενώ σε εκδήλωση που πραγματοποίησαν έκαναν γνωστές τις θέσεις τους και γενικότερα την πολιτική της οικολογίας. Το Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της περιοδίας που πραγματοποιούν στην Ηλία οικολόγοι πράσινοι. Ο συμπρόεδρος του κόμματος Δημήτρης Πολιτόπουλος μαζί με τον πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρόνη συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Τάκη Αντωνακόπουλο και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Γιάννη Αργυρόπουλο. Πραγματικά χαιρόμαστε που ήρθαμε κοντά σας, ανταλλάξαμε απόψεις. Οι οικολόγοι πράσινοι στις επόμενες εκλογές θα διεκδικήσουν ό,τι μπορούν από τον ελληνικό λαό και θα βοηθήσουμε όλες τις δημοτικές αρχές, ανεξαρτήτως πολιτικών θέσεων, γιατί πιστεύουμε ότι οι δημοτικές αρχές είναι πραγματικά η δύναμη για την ευημερία του τόπου. Εκ των πραγμάτων η αυτοδιοίκηση αλλά και η περιοχή μας έχει άμεση σχέση με την ατζέντα των θεμάτων που εσείς έχετε ως προτεραιότητα, ως, θα έλεγα όχι μόνο ως πολιτικός χώρος, αλλά και ως ένα κίνημα που έχει μια ευρύτητα κοινωνική. Η Ηλία είναι μια περιοχή δοκιμαζόμενη από την περιβαλλοντική κρίση που έχει ενσκύψει τον πλανήτη. Εμείς δυστυχώς εδώ είμαστε από τις πρώτες περιοχές ως πυρόπληκτοι στη χώρα, ως πλημμυρόπληκτοι, ως σεισμόπληκτοι. Γενικώς έχουμε τεράστια προβλήματα. Βεβαίως επίσης είχαμε γίνει γνωστοί δυστυχώς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο από την κρίση διαχείρισης των παραγωμένων στερεών απορριμμάτων πριν κάποια χρόνια. Στη συνέχεια συμμετείχαν σε πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η τοπική οργάνωση των οικολόγων πράσινων στον πύργο. Το κόμμα επιδιώκει με τις περιοδίες του να αναδείξει τη διαφορετική πολιτική του πρόταση για το κρίσιμο θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας, της μείωσης του κόστους ρεύματος μέσα από την ιδιοπαραγωγή και την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς και τη χρηματοδότηση που θα μπορούσε να προκύψει από την ορθή αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Σκοπός της περιοδίας ήταν να ενημερώσουμε τα μέλη μας για τις αποφάσεις που έχουμε πάρει ως οικολόγοι πράσινοι, αποφάσεις οι οποίες θα μας οδηγήσουν και σε αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές. Επίσης θέλαμε να τους ενημερώσουμε για τις προγραμματικές μας θέσεις, προγραμματικές θέσεις με τις οποίες θα πορευτούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, έκαναν γνωστές τις θέσεις των οικολόγων πράσινων και γενικότερα της πολιτικής οικολογίας σε αγροτικά θέματα, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην υψηλή φορολόγηση, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, καθώς και στη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση τις αρχές της αποκέντρωσης. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην πόλη που με έχει τιμήσει και με έχει κάνει επίτιμο δημότη. Είμαι εδώ με τους οικολόγους πράσινους και στη μάχη που θα δοθεί τις επόμενες εβδομάδες, μήνες, χρόνια για την ακρίβεια, το καινούριο μέτωπο, θεωρούμε ότι εμείς οι οικολόγοι πράσινοι έχουμε εκείνες τις λύσεις που όπως και με τα σκουπίδια είναι και ρεαλιστικές και άμεσα εφαρμόσιμες και είναι εκείνες που μπορούν να ξαναζωντανέψουν την ελληνική ύπαιθρο, να δώσουν στον αγρότη βιωσιμότητα, οικονομική πρώτα απ' όλα βιωσιμότητα, να παραμένει στον τόπο του και όχι μόνο αυτό, να επιστρέψουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή στα αστικά κέντρα είναι στα όρια της φτώχειας και έτσι να ξαναέχουμε την Ελλάδα δυνατή, οικονομικά εύρωστη και παγκόσμια ονομαστή όχι μόνο για την αρχαιότητα αλλά και για το παρόν της. Ξεχωριστή ενότητα στην εκδήλωση είχε το φλέγον ζήτημα της πρόληψης αντί της καταστολής σε θέματα φυσικών καταστροφών και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.
Ο Γιώργος Βαγενάς είναι εδώ και λίγα 24 ώρα νέος πρόεδρος του Ιστορικού Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, έπειτα από την απομάκρυνση του τέος πρόεδρου Κώστα Ζαφυρόπουλου από τη θέση του δύο μόλις μήνες πριν τις εκλογές του Ιουνίου. Οι κλειδονισμοί στο Σύλλογο ξεκίνησαν μετά την απόφαση του απερχόμενου Προέδρου να κατέλθει με δικό του ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές και όχι με ενιαίο όπως στις προηγούμενες. Σε αναδιάρθρωση και ανακατανομή αρμοδιοτήτων προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών μετά την άρση της εμπιστοσύνης των μελών του προς τον απερχόμενο πλέον Πρόεδρο Κώστα Ζαφυρόπουλο. Μετά τη μυστική ψηφοφορία, νέος πρόεδρος εκλέχθηκε ο Γιώργος Βαγενάς, ενώ έγιναν και άλλες αλλαγές στην ηγετική ομάδα του Ιστορικού Συλλόγου. Με τίμησαν οι συνάδελφοι έμποροι από την Πάτρα με το να μου δώσουν την πρωτιά στις προηγούμενες εκλογές. Απλά λόγω των αρμοδιοτήτων μου στην Ομοσπονδία ήταν δύσκολο να λάβουμε και τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας. Σήμερα όμως η απόφαση αυτή, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, ήταν επιβεβλημένη. Αν και γνώμη μου προσωπική είναι ότι διωγγώθηκαν πολύ κάποια πράγματα. Είχαμε κάποιες διαφωνίες ως προς τη λειτουργία του Συλλόγου και σε εν γέννη θέματα εμπορίου και κυρίως τα του Συλλόγου. Εγώ ήθελα έναν ανοιχτό Σύλλογο. Αυτή την περίοδο δεν μπορεί να περισσέψει κανένας από αυτά. Ο Σύλλογος βγαίνει πιο ισχυρός και δυνατός, αφού τα προβλήματα των εμπόρων δεν μπορούν να περιμένουν, τονίζει σε κοινή του ανακοίνωση το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ πικραμένος με τις τελευταίες εξελίξεις, δήλωσε ο πρώην Πρόεδρος, μιλώντας για λογική κλειστού κλαμπ και προσπάθεια συρριζοποίησης του Συλλόγου. Με όλες αυτές τις διαφωνίες και ότι ο Σύλλογος δεν μπορεί να είναι ένα κλειστό κλαμπ για λίγους, διαφωνώ και ξεκαθάρισα στους ανθρώπους ότι πλέον δεν θα μπορέσω να συνεχίσω μαζί τους. Ήταν μια απόφαση ηλυμένη από την ομάδα ολόκληρη ότι δεν μπορούσαμε να πάμε υπό αυτές τις συνθήκες σε μια εκλογική διαδικασία που είναι τέλος Ιουνίου. Μην ξεχνάτε ότι το ενωτικό ψηφοδέλτιο ήταν μαζικό, ήταν διεκδικητικό, ήμασταν όλοι μαζί. Οι κλειδονισμοί στον Ιστορικό Σύλλογο της Πάτρας που έφεραν και τις αλλαγές ήταν μετά την απόφαση του Κώστα Ζαφυρόπουλου να μην συμμετέχει σε κοινό ψηφοδέλτιο στις επερχόμενες εκλογές, αλλά να κατεβάσει το δικό του συνδυασμό. Δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω τη δική μου πορεία. Έχω πάρει μηνύματα συμπαράστασης από πάρα πολύ κόσμο, από κόσμο που δεν το περίμενα κιόλας. Τα προβλήματα δεν μπορούν να περιμένουν όχι ένα, δύο και τρεις μήνες, ούτε μία μέρα. Εμείς δώσαμε το στίγμα, θα είμαστε ενωτικοί, θα είμαστε διεκδικητικοί και φυσικά η επόμενη μέρα βρίσκει τον κόσμο της αγοράς με στενάχωρες καταστάσεις και πολλαπλά προβλήματα. Και εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Από όλους εμάς σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό Σαββατόβραδο.